Για κακούργημα που αφορά σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών διώκονται οι δύο Αλβανοί που έσπερναν κοκαίνη σε χωράφι γύρω από το οποίο έκλειναν ραντεβού για τις αγοραπολισίες. Η ποσότητα που πρόλαβαν να κατασχέσουν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών αγγίζει το 1 κιλό κοκαίνη, η αξία της οποίας ξεπερνά τις 75.000 ευρώ. Είναι αρνητική, κατηγορηματικά αρνητική σε αυτό. Θα δούμε την υπόθεση, τι δεδομένα υπάρχουν και ανάλογα θα προσδιοριστεί η στάση τους ως κατηγορούμενοι στην απολογία τους. Οι κατηγορούμενοι, ένας εργολάβος οικοδομών και ένας άεργος, είχαν μετατρέψει το λιόφυτο που βρίσκεται στη Χερσόνησο κοντά στο σπίτι του πρώτου σε φυτεία κοκαίνης, στην οποία οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, σκάβοντας το χώμα αντί για φυτά, ξεθαβαν έτοιμες αυτοσχέδιες συσκευασίες με το προϊόν. Η μεγαλύτερη ποσότητα βρέθηκε μέσα σε τάπερ κάτω από πέτρες και κλαδιά. Σπαρμένες μέσα στο χωράφι, κάτω από θάμνους είτε από λάστιχα, βρέθηκαν μικρότερες ποσότητες μέσα σε συσκευασίες γνωστού παυσίπονου. Μάλιστα, είχαν οργανώσει το χώρο έτσι ώστε αλλού να βρίσκονται οι συσκευασίες με μικρές ποσότητες για ιδία χρήση και αλλού οι ποσότητες που προορίζονταν για μεταπόληση. Στη διάρκεια του καλοκαιριού μοίραζαν ποσότητες στις πιάτσες της Χερσονήσου, ενώ το χειμώνα δεν έμεναν άπρακτοι καθώς άνοιγαν δουλειές στο Ηράκλειο, όπως έγινε και τώρα, πέφτοντας όμως στο δόκανο των αστυνομικών. Το άλλο, το αποδεικτικό υλικό δεν συνδέεται οπωσδήποτε με τους συγκεκριμένους. Αυτό έχω να πω προκαταβολικώς. Δεν είναι πάντως στον αύριο χώρο, δηλαδή σε χώρο που είναι υπό την κατοχή τους, υπό την έλεγχο ή διαχείριση. Πάντως είναι ελεύθερος ανοιχτός χώρος, ξένος. Μία ακόμη κρύπτη είχε κατασκευαστεί σε ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για τη διανομή των ναρκωτικών. Είχαν ξυλώσει την ταπετσαρία και είχαν τοποθετήσει όμοιες συσκευασίες που αντί για παυσίπονο περιείχαν ποσότητες κοκαίνης. Το δίδυμο που είχε χαρακτηριστεί ως άπιαστο καθώς λάμβανε μεγάλες προφυλάξεις πιάστηκε στα πράσα τη νύχτα της Κρήτης. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να πηγαίνουν στο χωράφι κρατώντας μια σακούλα. Αποχώρησαν όμως με άδεια χέρια καθώς όπως φαίνεται έθαψαν τις ποσότητες της καβάντζας που είχαν δημιουργήσει. Παρ' όλα αυτά, με αφορμή ότι το χωράφι είναι του γείτονα, οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έχουν σχέση με το φορτίο της κοκαίνης. Ο ένας μάλιστα υποστηρίζει ότι προκύπτηκε από το διαβατήριό του ότι ήταν στο εξωτερικό για επέμβαση στο διάστημα που αναφέρει η αστυνομία ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα. Συνολικά κατασχέθηκαν 900 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό σε ευρώ και ρούβλια, ζυγαριές ακριβίας, αλλά και τα δύο αυτοκίνητα των κατηγορουμένων.